Εντάξει το βίντεο. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, για να κάτσουμε να νιώσουμε χαλαρά όλοι, επειδή τις περισσότερες φορές που ερχόμαστε σε επαφή με καινούργια άτομα, μέσα μας έχουμε ένα είδος επιφυλακτικότητας. Κάθε φορά που βρισκόμαστε με διαφορετικές άβρες, επειδή ακόμα δεν τις έχουμε συνηθίσει, τι γίνεται, αυτό με τον οργανισμό μας, όσο και να λέμε ότι δεν μας νοιάζει, να κοιτάμε αλλού, στην πραγματικότητα, βάζει ένα κέρι, όπως θα λέγαμε, έτσι, μέχρι να αρχίσει να νιώθει άνετα, όταν υπάρχουν πολλά άτομα. Γι' αυτό κάθε φορά που αρχίζω εγώ μια ομιλία με καινούργιους, ας πούμε, ανθρώπους μεταξύ τους, τους λέω να παρατηρήσει ένας τον άλλον ελεύθερα, έτσι. Και να κοιτάξει ένας τον άλλον κανονικά, έτσι, μέχρι να νιώσει άνετα με το χώρο, με το σπίτι και να το κάνετε γενικά παντού αυτό που νομίζετε ότι έρχεται κάποιο είδος άγχος ή σφιξίματος, ώστε να χαλαρώσει, να γίνεται εκεί λίγο με το όλο περιβάλλον. Με το ψυχολάκι πάντως μια χαρά είμαστε. Με το ψυχολάκι μια χαρά. Δεν έφερες. Μπορεί να έχει UV, δεν ξέρω. Έχει προ. Έχω, αλλά τώρα. Μετά. Ναι, έτσι λέμε, έτσι. Διαλογισμός με τσίπουρο είναι... Μια χαρά, κατευθείαν. Μπαμπα. Έτσι γνωριστήκαμε μέσω μιας φίλης κοινής. Έχει πέρα στο συνεργατριά, στην Περέ ήμασταν. Στην Περέ. Στην Περέ. Οπότε να ξέρετε ότι παίζει ρόλο όταν μπαίνουμε λοιπόν σε ένα συλλογικό αυρικό, θα λέγαμε, σύστημα, να μπορούμε λίγο να ισορροπήσουμε, να εναρμονίσουμε λίγο τις ενέργειες. Οπότε μετά μας είναι πιο άνετο να χαλαρώσει ο νους μας από όλη την επιφυλακτικότητα και να συγκεντρωθούμε πάνω, θα λέγαμε, στο θέμα που θέλουμε. Εντάξει. Λοιπόν, αφού... Οπότε κοιταχτείτε. Κοιταχτείτε, κοιτάξτε γύρω, δεξιά, αριστερά, κάντε. Ξέρεις, είχε πολύ γέλιο στην αρχή, γιατί ξέρεις, την πρώτη φορά που τους είπα και το ξεκινήσανε μερικοί άνθρωποι κάτω στην Αθήνα που κάνουν σεμινάρια, αυτόματα, ξέρεις, γελάγανε βασικά, γιατί ξέρεις, ο καθένας πάντα ήθελε να κοιτάξει κάτι και δεν μπορούσε. Έτσι δεν είναι, ε? Άρα καταλαβαίνετε, ερχόμαστε σε μια ισορροπία. Και επειδή οι άνθρωποι είμαστε έτσι φτιαγμένοι, και έτσι έχουμε μάθει, ξέρεις, να κοιτάς, σημαίνει, ξέρεις, κάτι, ξέρεις, έχουμε τάχτο να ξέρεις, κάτσε εκεί, δεν κοιτάς τίποτα, δεν γυρίζεις το κεφάλι, δεν κάνεις έτσι, δεν κάνεις από εδώ πέρα αυτό, δεν κάνεις τέτοια πράγματα, για να μην δώσεις την εντύπωση, είσαι αδιάκριτος, ε. Καταλαβαίνετε, τώρα γίνεται αδιάκριτη λίγο, για να χαλαρώσουμε να βγούμε στο επόμενο, θα λέγαμε. Θα τους κάτσω τώρα. Ωραία, χαίρομαι. Μετά θα ξαναγίνεται διακριτική, γιατί πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν θα μιλάω, ε. Λοιπόν, σήμερα, όπως είχα πει, θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο που λέω ότι είναι μια μεταβλητή σταθερά. Και τι σημαίνει μια μεταβλητή σταθερά? Σημαίνει ότι μεταβάλλεται συνεχώς και ότι εμείς είμαστε απλά το τέμπο, το αρχέτυπο, πάνω στο οποίο μεταβάλλονται τα πάντα τα οποία θεωρείται εαυτό. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, θα σας πω ότι εγώ πήγαινα σε ένα σχολείο που λεγόταν το τρίτο δημοτικό σχολείο Νικαίας. Αυτό το δημοτικό σχολείο Νικαίας, σιγά σιγά με τα χρόνια του βάζανε κάγκελα, αλλά λεγόταν πάλι τρίτο δημοτικό σχολείο Νικαίας. Αλλάξαν οι δάσκαλοι μέσα, αλλά πάλι ήταν το τρίτο δημοτικό σχολείο Νικαίας. Του φτιάξαν παραρτήματα, αλλά πάλι ήταν το τρίτο δημοτικό σχολείο Νικαίας. Το βάψανε, εν πάση περιπτώσει, ό,τι αλλαγές μέχρι τώρα, τόσα χρόνια, 100 χρόνια ξέρω εγώ που μπορεί να υπάρχει, όσες αλλαγές και να γίνανε, τελείως διαφορετικό το κάναμε. Αλλά πάλι αυτό είναι το τρίτο δημοτικό σχολείο Νικαίας. Έτσι ακριβώς, περίπου με αυτό το παράδειγμα, καταλάβουμε τον εαυτό μας. Μεγαλώνουμε από μικροί, είμαστε παιδάκια, άλλα κύτταρα, συνεχώς αλλάζουμε πεπιθήσεις, συνεχώς αλλάζουμε εμπειρίες, αλλάζει το δέρμα μας, κάθε 7 χρόνια αλλάζουν όλα τα κύτταρα του οργανισμού και τώρα πολύ πιο γρήγορα. Θέλω να πω ότι τίποτα δεν μένει ίδιο. Τίποτα στην πραγματικότητα. Και όμως λέμε, εγώ είμαι. Κάθε φορά είστε εσείς. Αλλά ποτέ δεν είσαστε εσείς που ήσασταν πριν ένα δευτερόλεπτο. Όχι μόνο αυτό, πριν ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Ο άνθρωπος μέσα του έχει την ικανότητα, την ιδιότητα πλέον, που ζει στον γραμμικό χρόνο, να συνδέει το ένα με το άλλο κομμάτι για να υπάρχει αυτή η γραμμική, διανοητική, θα λέγαμε, εκγρήγορση μέσα του. Γιατί λέει κάτι για να αλλάξει το μυαλό του, αναλόγως την κλίμακα παρατήρησης του, πρέπει η αλλαγή να είναι τόσο μεγάλη ώστε να τη δει. Δηλαδή κάποιος που καπνίζει δεν καταλαβαίνει ότι πεθαίνει, θα πρέπει λοιπόν να πάθει καρκίνο. Ή εσένα να σου φύγει μια τρίχα από τα μαλλιά, λες εγώ είμαι πάλι. Όμως δεν είσαι εσύ. Είναι όλο το κορμί σου πίσω από μια τρίχα. Δεν θυμάστε που λέω ένα σουβλάκι λέει απ' όλα, αλλά δεν τζατζίκι.
Άρα δεν ήταν από όλα, αυτά είναι χωρίς τζατζίκι. Καταλαβαίνεις. Θέλω να σου πω ότι η παραμικρή αλλαγή στην πραγματικότητα είναι ολική αλλαγή. Αλλά εμείς επειδή δεν έχουμε μάθει να παρατηρούμε τις λεπτομέρειες, τι λέμε, το ίδιο. Όμως στην πραγματικότητα, όσο εμείς μπαίνουμε στη λεπτομέρεια, τόσο πολύ βλέπουμε την αλλαγή. Βλέπετε ένας άνθρωπος στην καθημερινότητα που μπορεί και βλέπει τη λεπτομέρεια, βλέπει συνεχώς τη ροή, την αλλαγή. Ότι τα πάντα αλλάζουν. Κάθε κλικ που γίνεται μπορεί και το παρατηρεί. Ένας άνθρωπος που είναι βραδύστροφος σε συχνότητα, που δεν έχει γρήγορη συχνότητα, καταλαβαίνετε ότι η αλλαγή για να μπορεί να την καταλάβει πρέπει να είναι μεγάλη. Τόσο μεγάλη που να ξεπεράσει, θα λέγαμε, την υπνηλία του ή την παρατηρητικότητά του. Αν λοιπόν εμείς μέσα μας, για αυτό που μας συμβαίνει, δεν έχουμε παρατήρηση ώστε να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας στις αλλαγές που κάνει, από καλό σε κακό, από έρεμο σε νεύρα, από πονηρό σε άγνο, γιατί όλοι ξέρουμε ότι εναλλαζόμαστε μέσα μας, έτσι δεν είναι, Τι θα χρειαστεί λοιπόν, θα χρειαστεί ένταση, θα χρειαστεί μεγάλη αλλαγή για να καταλάβει και να οριοθετήσει αυτά που λέμε συναισθήματα. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα για τα συναισθήματα. Σας το είπα αυτό για να καταλάβετε ότι μέσα σε όλη τη μεταλλαγή που συνεχώς μεταβαλλόμαστε, δεν μπορούμε να μείνουμε ήδη ποτέ. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε σε τι θέλουμε να αλλάξουμε κάθε φορά. Κανένας δεν μπορεί να μείνει ίδιος. Έχουμε και παρουσία άλλων, θα λέγαμε έτσι, οντοτήτων που για να έρθουμε εδώ πέρα βλέπετε ότι τραβάνε θερμική ενέργεια ή ηλεκτρική ενέργεια και κάποιες την παρουσία τους. Ωραίο αυτό, Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν κακό, συμβαίνει πολλές φορές. Θέλω να πω ότι όταν εμείς καταλάβουμε ότι συνεχώς μεταβαλλόμαστε, είναι αδύνατον να λέμε στον εαυτό μας ότι δεν αλλάζει κάποιος. Η αλλαγή έχει μια ταχύτητα. Αν είναι μικρή, εμείς οι άνθρωποι λέμε δεν αλλάζει. Αν είναι όμως μεγάλη, έτσι ώστε να μπορούμε να την παρατηρήσουμε ή έχουμε εμείς μεγάλη παρατήρηση, λέμε αλλάζει. Καταλαβαίνετε λοιπόν που το πάω. Ότι στην πραγματικότητα μέσα μας πρέπει να αλλάξει την πεποίθηση ότι δεν αλλάζει τίποτα. Τα πάντα αλλάζουν. Εμείς όμως δεν μπορούμε να έχουμε την επιλογή σε τι αλλάζει μέσα μας. Μέσα μας και για τον εαυτό μας είμαστε θεοί. Έτσι δεν είναι. Μέσα μας μπορούμε να πιστέψουμε ό,τι θέλουμε. Γι' αυτό άλλωστε η βγή και ο εσωτερισμός. Γι' αυτό άλλωστε η βγή όλη η αυτογνωσία. Γιατί ενώ απ' έξω δυσκολεύεσαι, γιατί πρέπει να συνδυαστούν πολλές δυνάμεις και υπάρχουν πολλοί επηρεασμοί για να δημιουργήσεις κάτι, στη φαντασία σου είσαι Θεός. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω ότι επειδή στη φαντασία μας λοιπόν είμαστε Θεοί, έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να φτιάξουμε έναν δικό μας κόσμο. Τέτοιον κόσμο, ώστε αυτό που απ' έξω μας είναι δύσκολο να δημιουργήσουμε, το δημιουργούμε στη φαντασία μας και είναι σαν να ζούμε ακριβώς τις ίδιες εμπειρίες. Πώς, όταν έχουμε δυνατή φαντασία και έτσι τα συμπτώματα από την εμπειρία είναι τα ίδια σαν τα συμπτώματα από το βίωμα στην καθημερινότητά μας. Πόσες φορές πεινάτε, το στομάχι ξυπνάει και δουλεύει και κρίνει υγρά, τα σάλια τρέχουν, ήθελετε να κάνετε έρωτα και νιώθετε, ξέρω εγώ, τα όργανα σεξουαλικά, ενώ δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο από τη φαντασία σας. Άρα βλέπετε ότι ο νους στην πραγματικότητα μπορεί και κινεί το σώμα. Έτσι δεν είναι. Ο νους στην πραγματικότητα μπορεί και κινεί το σώμα. Άρα μπορεί και κινεί όλο αυτό το νευροδιαβιβαστικό σύστημα το οποίο έχουμε. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δυνατός είναι ο νους. Να μπορεί από τη φαντασία κάτι να μας γίνεται βίωμα. Και με διάφορες υπνοθεραπείες, εσείς να κοιμάστε και ο άλλος να σας πει κάτι και αυτό το κάτι να αλλάξει όλη την προσωπικότητά σας. Ακόμα και να σας μαχαιρώσουν και να μην τρέχει αίμα. Καταλαβαίνετε, ακόμα να αναβάζεις το χέρι, θα λέγαμε, σε ένα ζεστό νερό και εσύ να νιώθεις κρύο. Γιατί απλά ο νους έχει αυτή τη δύναμη να μπορεί να αλλάζει όλη τη σύσταση από αυτό που λέμε διαβίβαση, από αυτό που λέμε φυσικότητα και από αυτό που λέμε προσέγγιση στο περιβάλλον μας. Γι' αυτό λοιπόν όλοι οι εσωτερικές διδασκαλίες τι κάνουν, σε βάζουν εσύ να ξεκινείς να δουλεύεις μέσα σου. Γιατί είναι πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο εύκολο από το να δεις όλες αυτές τις εμπειρίες έξω σου. Έξω θα λέγαμε μπορείς να πάρεις μια εμπειρία, μέσα σου μπορείς να την παραγάγεις στους φορητές. Μέσα έξω είναι ένα πείραμα που αν σπάσει το ποτήρι,
δεν μπορεί να το ξαναενώσει. Έσπασε, λε. Ε. Μέσα σου όμω το ξαναφτιάχνει όπω θέλει, έτσι. Καταλάβατε. Αυτή η πλαστικότητα που μα δίνει η φαντασία είναι η δύναμη του ανθρώπου να μπορεί να έχει την ιδέα και να μπορεί να ξεπερνά τι επαναλήψει στη φυσική ζωή. Γι' αυτό ένα άνθρωπο πάντα με μεγάλη φαντασία είναι αυτό που τρέχει πιο γρήγορα στην εξέλιξή του στη φυσική ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να εξελιχθούν περισσότερο στην αυτογνωσία έπρεπε να δουλέψουν με τη μέθοδο της φαντασίας. Παύλα διαλογισμού, παύλα αρωματισμού. Ε? Άρα να μπεις μέσα σου και ξέρεις τον κόσμο που έχεις φτιάξει, την αντιπροσωπεία του έξω κόσμου, όπως το μέσα αντιπροσωπεία του έξω, τι και κάνεις, να αρχίσεις να ζεις και στον εσωτερικό σου κόσμο και στα εσωτερικά πεδία, αντί μόνο τα εξωτερικά. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να γίνεις εσύ για κάποιο λόγο συνεργάτης με τον νου. Γιατί όταν ο νου σκέφτεται ότι θέλει, δεν κάνεις εργασία, απλά προβάλλει στη φαντασία πράγματα που όμως δεν τα χρησιμοποιείς. Χρησιμοποιείς. Καταλαβαίνετε. Άρα εμείς με λίγα λόγια τι πρέπει να γίνουμε, συνεργάτες με τον νου μας. Γιατί όταν έχουμε έναν εξελεκτό νου, όλη η διαδικασία γίνεται χωρίς εμείς να επωφελούμαστε. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό το πράγμα έγινε και ο άνθρωπος έπεσε στο διαχωρισμό. Ποιο είναι διαχωρισμό? Των 5 αισθήσεων, του 3D. Δηλαδή δουλεύει με αυτές τις αισθήσεις που του δίνουν, θα λέγαμε, την αντίληψη του χώρου και του χρόνου και όχι με τις εσωτερικές του, θα λέγαμε, κατανοήσεις που είχε εν δυνάμει. Τι δηλαδή? Επειδή έχασε όλο τον εσωτερικό του, θα λέγαμε, εαυτό, όλη την πνευματικότητα που λέμε εμείς, έτσι πως λέμε, τι έγινε? Έμαθε να γίνει ληστής και να δουλεύει με την ύλη, να δουλεύει με τις 5 αισθήσεις. Ξέχασε μέσα του αυτό το κομμάτι που ήταν το πνευματικό, αυτό που τον ένωνε με την πηγή. Γι' αυτό και αποκόπηκε. Και τώρα θα εξηγήσουμε με τα συναισθήματα πώς γίνεται και αποκόπεσαι, πώς γίνεται και γυρνάμε, πώς γίνεται και έρχεται όλη αυτή η κατάσταση και έχει φτάσει ο άνθρωπος στην, σε εισαγωγικά, κατάντια ή εκφυλισμό του DNA. Ώστε να συνεχίζει να βγάζει αρρώστιες, να συνεχίζει να βγάζει όλα αυτά τα πράγματα που φέρνουν πόνο, δυσαρμονία. Τι είναι το συνέστημα τώρα? Το συνέστημα είναι μια συγκίνηση που έχουμε, που όμως την έχουμε φωτίσει με κάτι ακόμα. Γι' αυτό λέγεται συνέστημα. Αυτό το κάτι ακόμα είναι μια πεποίθηση, την οποία έχουμε από πίσω. Βλέπετε, τα συναισθήματα υπάρχουν μέσα μας, με τη μορφή ενέργειας, που ένα γεγονός έξω τι κάνει, το σκανδαλίζει, δεν λέγαμε, το ιντριγκάρει, το ενεργοποιεί και αυτόματα εκδηλώνεται το συνέστημα. Άρα πάνω να πει λοιπόν ότι μέσα μας υπάρχει κάτι που όταν αυτό ενεργοποιείται βγάζει τον άλογο συνέστημα. Άρα πάνω να πει ότι περιμένει ένα γεγονός να γίνει για να ξεκινήσει αυτό το γεγονός να επηρεάσει εμάς, εμείς να ξεκινήσουμε αναλόγως αυτό το κάτι που έχει μέσα το συνέστημα, που είναι η πεποίθηση, να ξεκινήσει να αμολύσει το ανάλογο συνέστημα και το συνέστημα αυτό να εκδηλωθεί. Όταν το συνέστημα εκδηλώνεται και είναι θετικό, τι σημαίνει? Ότι αυτό που έχουμε μέσα μας με το γεγονός είναι σε αρμονία. Όταν το συνέστημα που βγαίνει είναι αρνητικό, τι σημαίνει? Ότι αυτό που έχουμε μέσα μας, η πεποίθηση δηλαδή, που ενεργοποιεί, που εξαπολύει την ενέργεια σαν συνέστημα, τη συγκίνηση, σημαίνει ότι είναι μη αρμονικό με το γεγονός. Τι γίνεται τώρα? Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι οι πεποιθήσεις μας στην πραγματικότητα είναι αυτές που βγάζουν το συνέστημα. Ο άνθρωπος το συνέστημα το χρησιμοποιεί για να πει ακριβώς τι αισθάνεται. Ε? Λέει όχι τι σκέφτομαι, αλλά τι αισθάνομαι. Είναι αλήθεια. Το συνέστημα δίνει πραγματικά τη δόνησή μας. Τη δόνηση που έχουμε. Όμως εμείς εμβαθύνουμε και πάμε ακόμα πιο πίσω. Και λέμε ότι επειδή εσύ νιώθεις έτσι, υπάρχει μια πεποίθηση πίσω σου. Και αν αυτή την πεποίθηση συνεχώς την υποστηρίζεις με έναν τρόπο που δεν αφήνεις να τη δεις ή να την αλλάξεις ή να την καταλάβεις, αλλά την αφήνεις ακριβώς επειδή έτσι σε μάθαινε, κόβεις τον εαυτό σου, κόβεις πραγματικά τον εαυτό σου από το να μπορείς το ίδιο το συγκεκριμένο γεγονός να το δεις εναρμονισμένα.
Δηλαδή, μιλάμε για τα αρνητικά συναισθήματα των αδειών, έτσι. Όταν εσύ έχεις ένα αρνητικό συνέστημα, παραδείγματος χάρη, δεν μ' αρέσει, οι φακές. Τι σημαίνει ότι ενώ τρώγω τη φακή, μέσα μου έχω πεποιθήσεις, ίσως που προέρχονται από το γλωσσικό μου, θα λέγαμε έτσι, σημείο και κέντρο, ότι δεν μ' αρέσουν οι φακές. Οπότε η πεποίθηση τη βγάζει, αφού βλέπω αυτό το πράγμα, ένα αρνητικό συνέστημα. Το αρνητικό συνέστημα εξαπολύεται και μας φέρνει μια μορφή αηδίας, θα λέγαμε. Αυτό το πέντε πράγμα μπορεί να φύγει στα μάτια. Έτσι είμαι, λένε όλοι. Κι όμως, αν εσύ κάνεις την κατάλληλη εργασία και γνωρίσεις την πεποίθηση που έχεις μέσα σου, για ποιο λόγο δεν σ' αρέσει η φαγή, και μπορέσεις και την αλλάξεις, τότε την επόμενη φορά που θα φας φακή και θα είσαι εναρμονισμένη με το γεγονός αυτό, το συνέστημα θα βγει θετικό. Καταλαβαίνετε τι λέω. Να σας πω και ένα ακόμα πιο πολύ ωραίο παράδειγμα πάνω στη φακή. Αν εγώ σαν παιδί χρησιμοποιώ μόνο τη γλώσσα μου, συναισθησιακά δηλαδή βλέπω μόνο τη γεύση, η φακή θα είναι μια, εμένα για μια ιδέα. Άρα το συνέστημα θα βγει αρνητικό. Αν εγώ όμως εντρυφήσω, ψάξω τη φακή και δω τι χρήσιμα συστατικά έχει και τα περάσω σαν δεδομένα μέσα σε εκείνη την αντιπροσωπεία για τη φακή που έχω, τότε καταλαβαίνω ότι βλέποντας τη φακή θα πω ότι η γεύση της είναι έτσι, δεν θα την κρίνω καλό ή κακό, όμως θα βάλω και τα μέταλλα που έχει και το σίδερο που έχει και τα καλά που μου κάνει, έτσι δεν είναι. Οπότε θα φτάσω σε μια κατάσταση να τη δω ακριβώς έτσι όπως είναι και τι συνεισφέρει σε μένα. Οπότε καταλαβαίνετε αυτόματα, οι πληροφορίες θα είναι διαφορετικές από μόνο τη γεύση που είχα. Έτσι λοιπόν θα αλλάξω τα δεδομένα, η πεποίθησή μου θα αλλάξει από ότι η φακή είναι κάτι που δεν είναι καλό για μένα και θα γίνει, η φακή είναι κάτι χρήσιμο για μένα και ξαφνικά η φακή την επόμενη φορά που τη φάω θα μου βγάλει ένα συνέστημα θετικό. Όσο περίεργο και φαίνεται. Γι' αυτό πολλές φορές όταν ήμασταν παιδιά, θυμάστε, δεν μας άρεσαν μερικά φαγητά και όταν είμαστε μεγάλοι τρανινόμαστε γι' αυτά. Ενώ η γεύση είναι η ίδια. Ποτέ το μπρόκολο δεν έγινε όμορφο. Ποτέ η φακή δεν άλλαξε γεύση. Εμείς αλλάξαμε. Όχι γεύση, συνείδηση για τη σχέση μας με τη φακή. Καταλαβαίνετε τι λέω. Τι γίνεται τώρα όσον αφορά το συνέστημα. Κάθε φορά που ένα συνέστημα βγαίνει από εμάς και εξαπολύεται, παραδείγματος χάρη ένα αρνητικό συνέστημα, αυτόματα δίνει και ένα feedback πίσω στον εαυτό μας. Που λέμε αηδία, που λέμε οτιδήποτε αρνητικό συνέστημα, απογοήτευση, θλίψη, οτιδήποτε αρνητικό συνέστημα μπορεί να έχουμε. Αυτόματα, αφού ο εαυτός μας παίρνει αυτό το πέρα το στοιχείο, τι κάνει. Η δόνηση του αρνητικού συναισθήματος αρχίζει μέσα μας και τροποποιεί με τέτοιο τρόπο το DNA μας, ώστε να φτιάχνει αμυντικές καταστάσεις πάνω σε συγκεκριμένα γεγονότα. Αυτό λοιπόν τροποποιεί το όλο πλέγμα που έχουμε, το αυρικό μας θα λέγαμε, έτσι, αλλά και το φυσικό μας, με τέτοιο τρόπο, ώστε να κλείνει, θα λέγαμε, πόρτες διόδου ενέργειας. Ακριβώς γιατί εμείς έχουμε πεποιθήσεις αρνητικές. Αυτή το κλείσιμο διόδου ενέργειας είναι σαν να μην μπορούμε εμείς να πάρουμε ενέργεια από το περιβάλλον. Γιατί το έχουμε πολλώς αρνητικά. Γιατί η φαγή είναι κακή. Γιατί εσύ δεν μ' αρέσεις. Γιατί εκείνη μου τη πάει. Γιατί εκείνος είναι έτσι και έτσι. Γιατί το βουνό είναι ψηλό. Μα το πει κανένας. Όχι. Και το λέμε. Γιατί το δέντρο είναι πράσινο. Δεν γίνεται και δεν μας σπάει. Αλλά για όλα τα άλλα μας σπάει. Όταν λοιπόν ξεκινάμε εμείς κάτι και τα αποδεχόμαστε λοιπόν και έχουμε εντρυφήσει, έχουμε κάνει την κουρασμένη τα δεδομένα που σας είπα για να αλλάξουμε συνείδηση και αλλάξουμε τις πεποιθήσεις, τι συμβαίνει. Συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο. Το θετικό συνέστημα ξαναγυρίζει πίσω μας, το feedback που έχουμε δημιουργεί πάλι το DNA με τέτοια τρόπη, ώστε το DNA να ξεκινήσει και να σχηματίζει πάλι τα αρχέτυπα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανοιχτά αντί για επιφυλακτικά. Πώς είπαμε πριν για την παρέα, υπήρχε λόγος που σας το είπα. Καταλάβατε αυτό. Για την παρέα πριν που σας είπα, κοιταχτείτε. Υπήρχε λόγος. Γιατί θέλω να φτάσω σε αυτό. Έτσι λοιπόν, όταν ανοίγεστε, βλέπετε που καθησυχάζετε. Βλέπετε πέφτουν οι άμυνες. Έτσι λοιπόν, το DNA και το αυρικό μας αρχίζει και ρίχνει τις άμυνες, γιατί πλέον έχει πολλωθεί θετικά το γεγονός έξω. Και αυτόματα οι πύλες πάλι ανοίγουν, τροποποιείται σε ένα πενταγωνικό, θα λέγαμε, στυλ, όπως είναι οι κυψέλες. Και οι κυψέλες, όπως είπε και τις μέλισσες, και όλα τα πεντάγωνα και όλα αυτά τα διάφορα αρχιτυπικά σύμβολα που υπάρχουν, είναι γιατί αντιπροσωπεύονται από το φι, το
ξέρετε το φι, που λέμε ο νόμος του φι και τη φι συχνότητα, βάση περιπτώσει, από τη χρυσή τομή που λέμε, βάση περιπτώσει, είναι το φι το 1,18 και η χρυσή τομή το 0,18, όπου τι σημαίνει στην πραγματικότητα, είναι η πιο αρμονική, συχνότητα η οποία υπάρχει. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση για όσους δεν ξέρουν και θα μιλήσω για το Fibonacci, τη συνέχιση Fibonacci. Τι σημαίνει? Σημαίνει το πώς από το 0 ξεκινάει σιγά σιγά και να αναπαράγεται όλα τα fractals, τα μοτίβα που υπάρχουν στην ύλη. Η Fibonacci γραμμή, όσοι δεν ξέρουν, είναι αυτό που λέμε 0, 1, το 1 και 1 κάνει 2, το 2 και το 1 κάνει 3, το 3 με το προηγούμενο κάνει 5, το 5 με το προηγούμενο που ήταν το 3 κάνει 8, το 8 με το προηγούμενο το 5 ήταν 8 και 5, 12 και ούτως καθεξής. Έτσι είναι όλη η ύλη όταν δημιουργείται κάτω από αυτά τα fractals. Έτσι είμαστε και εμείς μέσα μας. Και μόλις αυτή η Fibonacci, θα λέγαμε ακολουθία, ξεκινήσει και έχει μια σχετικότητα ανά τον καιρό, η σχέση των αριθμών φτάνει το φι, το 1,618. Και επειδή το φι είναι το πιο αρμονικό, τίνει να φτάσει προς τελειότητα η φύση. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε εμείς μέσα μας, όταν μπούμε στη δόνηση που λέμε αγάπη. Αγάπη, η δόνηση αγάπης, είναι ακριβώς η δόνηση του φι. Είναι ακριβώς η δόνηση που σημαίνει ότι είμαστε οι πιο αρμονικοί με το σύμπαν. Οπότε, αφού δύο κύματα είναι ακριβώς το ίδιο, γίνονται ένα κύμα. Και αφού εγώ ξαφνικά ενώνομαι με το σύμπαν που ακολουθεί όλη αυτή την εξελικτική εναρμόνιση, τι γίνεται? Συνδέομαι με το σύμπαν. Και έτσι λειτουργεί η αγάπη. Και συνδέομαι με τα πράγματα. Και έτσι αφήνω τη ροή να περνάει μέσα μου και η ενέργεια μέσα μου. Και αυτό τι με κάνει? Όχι μόνο να μην γερνάω, όχι μόνο να φωτίζομαι, όχι μόνο να αφυπνίζομαι, όχι μόνο να συνδέομαι, αλλά αυτό το πράγμα που όλοι ψάχνουμε και λέμε να βρούμε τον εαυτό μας. Σας εξήγησα λοιπόν τι σημαίνει επιστημονικά και φυσικά για αυτό που λέμε αγάπη και γιατί το κάνουμε και γιατί το θέλουμε να το πετύχουμε. Όχι γιατί απλά είναι ένα συνέστημα ωραίο που περισσότεροι ψάχνουν, αλλά γιατί μας γεμίζει με ενέργεια, μας γεμίζει με ενθουσιασμό, μας γεμίζει με ένωση, μας γεμίζει με την ενσυναίσθηση των πραγμάτων και αυτόματα όσο εμείς έχουμε ειρήνη αφού είμαστε σε ένωση, φεύγει ο πόλεμος, φεύγει ο πόνος. Καταλαβαίνετε όταν εμείς μπαίνουμε στην αγάπη ότι είμαστε φιλικοί με όλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μόλις εμείς μπαίνουμε στην αγάπη, σε αυτή την ακολουθία, σε αυτή τη συνότητα, σε αυτή την αρμονία, θεραπευόμαστε. Θεραπευόμαστε κυριολεκτικά. Όμως πρέπει να αφήσουμε ένα μοτίβο και να το κρατήσουμε πολλή ώρα μέσα μας, τόσο ώστε να φέρει αποτελέσματα. Και σας έλεγα μόνο ότι μπορεί να χρειάζεται ένα τέταρτο. Και μπορεί και λιγότερο σε μερικούς ανθρώπους να το πιστεύατε. Κι όμως. Και λιγότερο από ένα τέταρτο. Αν είστε συγκεντρωμένοι στην αγάπη, μπορείτε να θεραπεύσετε και κάνετε θαύματα. Ακόμα και τον καρκίνο, να τον κάνετε. Οτιδήποτε αρρώστια και δυσαρμονία, μπορεί με μια πλήρη συγκέντρωση πάνω στην αγάπη, πάνω στην αποδοχή, πάνω στην ένωση, πάνω σε όλη αυτή τη συχνότητα μέσα μας ολικά, όχι μερικά, να φέρει αποτελέσματα που οι επιστήμονες θα τρεβούν τα μάτια τους. Αν και τώρα σιγά σιγά έχουν καταλάβει ότι υπάρχουν αυτά τα βιοηλεκτρικά φορτία, βιοφωτόνια με ήχους, οι οποίοι έχουν κάνει μερικά πειράματα και έχουν προβάλει αυτά τα φωτόνια από το ένα στο άλλο, θα λέγαμε, όνει πεδίο, με σκοπό να αρχίζει να αλλάζει ακόμα και η ύλη. Και αυτό μπορούμε να το δούμε εμείς κάθε φορά, πως πολλοί άνθρωποι που έχουν πετύχει μια πραγματική αγάπη μέσα τους, μια προσήλωση μεγάλη, τα βιοφωτόνια έρχονται σε τέτοιο ρυθμό, ώστε να μπορούν να αλλάξουν, θα λέγαμε, ακόμα και τη φυσιολογία, ώστε ένα ζευγάρι που αγαπιέται, καμιά φορά το βλέπετε ότι μοιάζει. Ή φίλοι που είναι πολύ παρέα, καμιά φορά το βλέπετε ότι μοιάζει. Ή ένας δάσκαλος μαθητή, καμιά φορά το βλέπετε ότι μοιάζει. Σιγά σιγά και με τον καιρό πολλοί ομοιάζουν, γίνεται όμορφη μεταξύ τους. Όμορφη, βλέπετε, γίνονται όμορφοι μεταξύ τους, για αυτό το λόγο.
Και αν το καταλάβουμε εμείς λοιπόν αυτό το πράγμα, καταλαβαίνει ότι αν εμείς γινόμαστε όμορφοι σχεδόν με όλα ενεργειακά, καταλαβαίνει ότι αυτά τα βιοφωτόνια θα έρχονται και θα μπορούν να μεταβάζονται σαν ενέργεια και να φεύγουν, να μεταβάζονται και να φεύγουν. Και αυτό είναι πραγματικά αυτό που εννοούμε μέσα μας, πνευματική ρευστότητα. Καταλαβαίνετε. Ένας άνθρωπος όμως που είναι ακέραιος στις πεπιθήσεις του, που είναι ακέραιος και κλειστός, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα να μπορεί να έρχεται μέσα του η ροή ενέργειας ή στην πραγματικότητα αυτός να ακολουθάει τη ροή συναισθησιακά, δεν θα μπορεί να το κάνει. Με αποτέλεσμα τι. Όσο ένωση μιλήσαμε πριν για την αγάπη, έτσι ακριβώς έχετε το αντίθετο. Κλείνει τις πόρτες, πάγουν να εισδρέουν όλα αυτά θα λέγαμε οι ενέργειες μέσα για να μπορεί να εναλλάσσεται συνεχόμενα, γίνεται μια μπαταρία που σιγά σιγά φεύγει η ισχύ της, αντί να είναι ένα εναλλασσόμενο ρεύμα. Και αυτή η μπαταρία λοιπόν για να μην πεθάνει τι θέλει, καλαφόρτιση. Και τι κάνει, απομυζεί, βρικολακιάζει. Καταλαβες, εξού και ορισμένα όντα, οι άνθρωποι που πάνε να πετύχουν ορισμένα πράγματα μέσω της τεχνολογίας και μερικών πρακτικών πολύ πιο σύντομων από την ψυχολογική τους ανάπτυξη και έτσι έρχονται σε ένα επίπεδο το σώμα να γιατρεύεται ή αυτοί να αποκτούν ορισμένες δυνάμεις ή υπερδυνάμεις ή τεχνολογικά να θεραπεύονται, όμως επειδή δεν έχουν την κατάλληλη ψυχική ένωση αναγκαστικά πάντοτε να απομυζούν από άλλους ανθρώπους τις μπαταρίες, την ενέργεια. Είτε λέγεται καρδιά, να πάρω την καρδιά από κάποιον άλλον, ζωντανό ή νεκρό, είτε λέγεται οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν πολλά όντα που είναι αποκομμένα, και τώρα καταλαβαίνετε ότι επειδή δεν ανήκουν στην αγάπη, καταλαβαίνετε πως εισαγωγικά βαμπυρίζουν, βρικολακιάζουν και παίρνουν την ενέργεια από άλλα άτομα για να μπορούν να επαναφορτίζουν την μπαταρία τους. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν τώρα στο σημείο που κάναμε όλη αυτή την εισαγωγή να καταλάβουμε ειδικά και λεπτομερέστατα για ποιο λόγο εμείς συνεχώς μιλάμε για την αγάπη και όχι απλά να λέμε αγάπη και να μην ξέρουμε τι εννοούμε, γιατί είναι ωραίο πράγμα να καταλάβουμε στην πραγματικότητα. Εμείς εδώ μαθαίνουμε την αγάπη, μαθαίνουμε την αγάπη. Μαθαίνουμε εξαιρετικά πώς να αγαπάμε, πώς να αλλάζουμε ενέργεια, όχι με τρόπο βίο, όχι με κλωτσές, όχι με μπουνιές, έτσι, όχι με τα αρνητικά συναισθήματα, αλλά σιγά σιγά με ένα είδος ειρήνης μέσα μας, ώστε να έρχεται και εκείνη λοιπόν η ένωση, η ανταλλαγή ενέργειας, η συνεργασία που λέω και εγώ, αντί για τον ανταγωνισμό. Έτσι λοιπόν τα πάντα που υπάρχουν στη φύση θα είναι συνεργαστικά και θα μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Βέβαια θα μου πεις, αυτό είναι εύκολο, αυτό απαιτεί μια εκπαίδευση, απαιτεί έναν αποπρογραμματισμό από αυτά που μας έχουν μάθει, είμαστε κλειστοί. Απαιτεί όμως αυτό που σας είπα και άλλες φορές, άλλα βιντεάκια, και αυτό που σας είπα πριν, θάρρος. Όλες οι διδασκαλίες αυτογνωσίας καταλήγουν στο να μας κάνουν θαραλέους σαν τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν θάρρος και δεν έχουν άγνοια κινδύνου. Έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να μπορούμε να δοκιμάζουμε. Να περάσουμε από δοκιμασίες. Δεν γίνεται άνθρωπος φοβικός ή δειλός να περάσει στην αυτογνωσία. Γιατί? Γιατί πάντοτε στην αυτογνωσία τι κοιτάμε? Να βρούμε το νέο. Όχι το παρελθόν, ούτε το μέλλον. Αλλά το νέο. Δεν μπορείς αν είσαι ανοιχτός να βρεις το καινούριο. Αν ξέρεις τι είναι το καινούριο, κάνεις λάθος, γιατί είναι το παρελθόν. Το παρελθόν προβάλλεις. Ποτέ δεν είναι το καινούριο αυτό που ξέρεις. Γι' αυτό και ποτέ δεν νιώθουμε ωραία όταν ξέραμε τι ψάχναμε. Αλλά η έκπληξη στην πραγματικότητα, που η ζωή είναι μια έκπληξη, γι' αυτό δεν έχουμε και όλοι μας τη γνώση τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά η έκπληξη είναι αυτή που μας εκπλήσει συνεχώς μέσω της διαδικασίας της ζωής μας. Η έκπληξη στην πραγματικότητα αυτή τη συνειδητοποίηση. Η έκπληξη του νέου. Από εκεί που ίσως το περιμέναμε, από εκεί που δεν το περιμέναμε, αλλά το καινούριο. Το καινούριο κάθε φορά. Και για να έρθει το καινούριο πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Ο άλλος ψάχνει την Ιρβάνα. Του λες, φίλε, την ξέρεις? Όχι, πώς την ψάχνεις?
Πώς την ψάχνεις, την μπορεί να περάσει μπροστά σου και να μην τη δεις, ε. Σαν ψάχνω την Κατερίνα και να μην ψάχνω την Κατερίνα, αλλά άμα δεν σε ξέρω. Όλοι ψάχνουν κάποιον, ξέρουμε. Ξέρουμε πώς είναι. Όχι. Άρα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Γιατί μπορεί να είναι και έτσι, και έτσι, και έτσι, και έτσι, και έτσι. Άρα βλέπετε, όσο πιο κλειστοί είμαστε και όσο πιο πολύ δρομολογούμε τα πράγματα με την έννοια ότι πάω να βρω το φως, στην πραγματικότητα καθυστερούμε. Θα το καταλάβετε αυτό. Όποιος θέλει να βρει το φως, νομίζει και έχει μια εικόνα για το ότι το φως και το ψάχνει, ε? Αλλά δεν ψάχνει το φως, ψάχνει την εικόνα που έχει εκείνος για το φως. Ε? Έχει μια εικόνα στο χέρι και λέει, μουσέδεται το φως, γιατί έτσι εγώ το ξέρω. Αν το φως δεν είναι έτσι. Καταλάβατε. Γι' αυτό σας λέω, στην πραγματικότητα ο νέος μαθητής τι κάνει, ψάχνει, δεν ψάχνει το παρελθόν του. Όσο πολύ οριμάζει ο μαθητής, δεν ψάχνει. Γιατί ξέρει ότι αν ψάξει, θα βρει το παρελθόν του. Αν δεν ψάξει, θα βρει το νέο. Και εκείνη την ώρα έρχεται, που μένει στην ακαιρεότητα και λέει, τώρα είμαι έτοιμος. Και τότε έρχεται, πως διαμαρτυρίαστε.